ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα διάφορα blogs για την άμεση πρόσκληση που έκανα να έρθουν, να δώσω έκτακτη συνέντευξη τύπου για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που προέκυψε από το πρωί. Να πληροφορήσω ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα, ήμουνα μέσα στην Οικονομική Επιτροπή και όταν βγήκα με ενημέρωσε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και ο κύριος Πλακεντάς για το τι έγραφαν κάποια blogs. Το θέμα που προέκυψε είναι για το άρθρο που έγραψε ο κύριος Παραράς, το Κοζάνι GR, το Κοζάνι Media και άλλα blogs. Έχω εδώ όλες τις ανακοινώσεις, τα blogs, για την παραπληροφόρηση ότι εγώ, ο Φώτης Κεχαγιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, εν αγνία του κυρίου Καρυπίδη χτες το απόγευμα, υπέκλεψα επιταγές και μάλιστα δεκάδες επιταγές της Περιφερειακής Ένωσης Καστοριάς, χωρίς εν αγνία του κυρίου Καρυπίδη. Κάτι που είναι εντελώς ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό και θίγει και την ακεραιότητά μου ως χαρακτήρα και όλοι ξέρουν το χαρακτήρα μου, πολύ δε περισσότερο το θεσμό του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, που χειρίζεται μαζί με τον Περιφερειάρχη και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο όλα τα οικονομικά εκατοντάδες εκατομμύρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για να γίνει κατανοητό στον κόσμο, κάποιο μπλοκ από την Καστοριά έγραψε, επιλέξει, ότι χάθηκαν δεκάδες επιταγές της ΠΕ Καστοριάς, ενώ δεν χάθηκαν καθόλου, ήταν τέσσερις επιταγές που έμειναν στην Περιφερειακή Ένωση της Καστοριάς από τον υπάλληλο, θα εξηγήσω ακριβώς τι έγινε, τις έστειλαν στο γραφείο του Καρυπίδη και μετά δεν τις έβρισκαν. Το θλιβερό και το πολύ σοβαρό είναι ότι χωρίς να διευκρινίσουν αυτή την είδηση από την Καστοριά, την ανυπαρήγαγαν και διάφορα μπλοκ της Κοζάνης. Αυτό για μένα είναι πολύ λυπηρό, δεν είναι πληροφόρηση, είναι παραπληροφόρηση και βέβαια εγώ θα προχωρήσω σε ένδικα μέσα και για τη συκοφαντική δυσφήμιση, θα κάνω αγωγές και για όλα τα ανυπόστατα που έγραψαν. Για να γνωρίζει ο κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας τι ακριβώς έγιναν και για να και να διευκρινίσω το λάθος των υπηρεσιών της Καστοριάς. Χτες το απόγευμα στάλθηκαν επιταγές για να υπογράψω ο κύριος Καρυπίδης και εγώ, όπως πήρε απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τις επιταγές τις έστειλε ο προϊστάμενος οικονομικού Νικολακέας Κυριάκος, μόνο που μέσα στην κατάσταση έλειπαν από τις καταστάσεις, μάλλον τις τέσσερις, έλειπαν τέσσερις μεγάλες επιταγές. Η μία είναι 78.039 ευρώ, Σπυρίδης Παναγιώτης, η άλλη Σκρέκα Κωνσταντίνα 29.920, η άλλη επιταγή Θόμος Αθανάσιος 5.492 και η άλλη υπεραστικό κτέλ Καστοριάς 39.548. Δεν τις έστειλα στον κύριο Καρυπίδη. Ο κύριος Αδαμόπουλος με πληροφόρησε τι έγινε. Η δικαιολογία από τις οικονομικές υπηρεσίες της Καστοριάς και από τις υπαλλήλους, όπως ενήργησε, γιατί θα γίνει ένορκη διοικητική εξέταση και θα αποδοθούν οι ευθύνες. Ο προϊστάμενος ο κύριος Νικολακιάς, ενώ έστειλε στην κατάσταση και τον αριθμό της κάθε επιταγής, η επιταγή δεν ήταν μέσα στις καταστάσεις, δεν ήταν σε αυτές που έχω εδώ μπροστά μου. Είναι στην Καστοριά οι επιταγές, στις οικονομικές υπηρεσίες και εκείνο που επικαλούνται λένε ότι δεν είχαν το γνήσιο της υπογραφής. Εγώ διαψεύδω γιατί έχουμε υπογράψει με τον κύριο Καρυπίδη και επιταγές και 9-10.000 και εγώ και αυτός, οπότε αυτό δεν ισχύει. Τώρα θα γίνει ένορκη διοικητική εξέταση γιατί αυτές οι επιταγές δεν στάλθηκαν μαζί με τις άλλες επιταγές. Εγώ τις είδα χτες το απόγευμα και μάλιστα με υπογραφή μου και Χαγιάς Φώτης Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών λείπουν οι επιταγές Σπυρίδης 1, 2, 3, 4. Το άφησα το χαρτί στον κύριο Καρυπίδη να δούμε τι έγιναν και σήμερα το πρωί δεν ήξεραν να μου απαντήσουν και μάλιστα επικαλούμε τη μαρτυρία του κύριου Βάσου του Περιφερειακού Συμβούλου. Ο κύριος Βάσος ήταν το πρωί, το ρώτησα τι έγιναν οι επιταγές οι οποίες δεν είναι, διερεύνησε το θέμα και τελικά ανακαλύπτουμε το μεσημέρι μετά τις συνεδρίες της Οικονομικής Επιτροπής ότι οι επιταγές είναι στις οικονομικές υπηρεσίες. Επομένως, μπορεί να σας το πει ο κύριος Βάσος, θα το ρωτήσετε μετά ό,τι θέλετε. Επομένως, αυτό που έγραψε το Top Καστοριάς ΑΦΜ και το ανυπαρήγαγαν τα άλλα blogs, το Κοζάνι GR, το Κοζάνι Media και ό,τι άλλο έχω μπροστά μου, είναι ψευδέστατο,
συκοφαντικό και θα αποδοθούν ευθύνες. Θέλω να ενημερώσω ότι η συνεργασία στο οικονομικό θέμα, επειδή έγραψαν και κάποια σχόλια, εκ του νόμου υπογράφει τις επιταγές ο κύριος Καρυπίδης και για ποσά πάνω από 3.000 με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου υπογράφει ο κύριος Καρυπίδης και ο υποφαινόμενος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών για όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για τις 4 ενότητες, περιφερειακές ενότητες και για την έδρα της περιφέρειας που είναι εδώ, οι οικονομικές υπηρεσίες και η έδρα. Θέλω να πω ότι σέβομαι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σέβομαι απόλυτα το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Αλλά εκείνο που θα παρακαλούσα είναι η πληροφόρηση να διασταυρώνεται και δεν μπορεί να αναπαράγουν κάποιοι ψευδέστατα δημοσιεύματα, να θίγουν υπολήψεις, τιμές και να δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στον κύριο Καρυπίδη. Ο κύριος Καρυπίδης με φώναξε, με ενημέρωσε, μαζί γράψαμε που λείπουν οι επιταγές, μαζί το γράψαμε και βέβαια επειδή ήταν αργά το απόγευμα που πήγαν να υπογράψουν και τις άλλες επιταγές, χτες το βράδυ και από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και από άλλες περιφερειακές ενότητες, ανακαλύψαμε αυτό. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και από τον Περιφερειάρχη για το τεράστιο πρόβλημα που ανέκυψε. Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν δικό μου λάθος. Τα λάθη είναι από τους υπαλλήλους και την Οικονομική Υπηρεσία και από τον κύριο Νικολακέα, τον Κυριάκο, που υπογράφει τις καταστάσεις και οι επιταγές, ενώ γράφει τα νούμερα δεν ήταν μέσα. Και βέβαια ήταν 4 οι επιταγές, όχι δεκάδες επιταγές. Τις 4 στο γραφείο Καρυπίδη και μετά δεν τις έβρισκαν. Θα παρακαλέσω όλους να ανασκευάσουν και να διορθώσουν, να γράψουν ακριβώς τι έγιναν για να πληροφορείται, όπως έχουμε υποχρέωση όλοι και εμείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στον πολίτη και στο τελευταίο ευρώ. Πολύ δε περισσότερο εγώ, που όχι απλά σέβομαι και το τελευταίο ευρώ, ματώνω για το τελευταίο ευρώ που έρχεται στη Δυτική Μακεδονία. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και βέβαια ζητώ τη συνεργασία μαζί σας. Θέλω τη συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχαμε σπουδαία θέματα στην Οικονομική Επιτροπή σήμερα και λείπατε, εκτός από ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ήταν και για τις μεταφορές μαθητών ένα πολύ σπουδαίο θέμα που το έχουμε λύσει και μαζί με τη συνεργασία και των άλλων περιφερειακών συμβούλων και από την Καστοριά και από τη Φλόρινα και από τα Γραβενά, να πάνε όλα ομαλά. Έχουμε υπογράψει επιταγές, η μηχανή δουλεύει σε φουλ ρυθμούς και είναι άδικο και για μένα και για τον Περιφερειάρχη να δημιουργούνται προβλήματα τη στιγμή που δεν έχουμε καμιά ευθύνη. Και πάλι σας ευχαριστώ, ζητώ τη συνεργασία σας και η πόρτα μου είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, θέλει οποιαδήποτε πληροφόρηση. Είναι υποχρέωσή μου και απέναντί σας και απέναντι στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Χαγιά, θεωρείτε ότι είναι διοικητική παράληψη μόνο αυτό που έγινε ή κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτό το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε? Κύριε Πιτσάβα, ας μην προτρέχουμε, να εξεταστεί το θέμα αναλυτικά σε ένορκη διοικητική εξέταση και να το δούμε. Εκείνο που πάλι μπορώ να σας πω και οι 4 επιταγές δεν στάλθηκαν καθόλου στην Κοζάνη, είναι στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς, στις Οικονομικές Υπηρεσίες. Πάντως, επειδή δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό, είναι θέμα φορέα, μπορεί να έχετε φαίνει όπως το λέτε, αλλά ισχύει ότι η περιφέρεια για μεγάλο διάστημα έχασε 4 επιταγές και τις ψάχνει? Όχι, δεν έχασε για μεγάλο διάστημα. Είναι θέμα 10-12 ώρων δεν στάλθηκαν και μπορεί να είναι δικαιολογημένο αυτό που δεν στάλθηκαν. Ναι. Να σας πω γιατί. Και θέλω να το τονίσω αυτό και να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Μπορεί ο κύριος Σπυρίδης Παναγιώτης να κόπει και η επιταγή, αλλά επειδή δεν έχει φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική και ξέρετε πολύ καλά ένα μεγάλο ποσό το κρατάει η εφορία και το ΙΚΑ, να ξαναναγκάστηκαν τα παιδιά πάνω στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς να την πάρουν πίσω την επιταγή. Απλά έπρεπε να διορθώσουν τη σελίδα που έστειλαν τις επιταγές, να την πάρουν πίσω την επιταγή και να κόψουν 2 επιταγές. Μία προς το ΙΚΑ ή μία προς την εφορία και μία προς τα δω. Δεν θα έπαιρνε ο κύριος Σπυρίδης, παραδείγματος χάρη, 78.000, αν έχει
να καλύψει ασφαλιστικές φορές ή φορολογική ενημερότητα. Μπορεί να ισχύει αυτό. Ή μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος να μην είχε πάρει ακόμα την υπογραφή του κυρίου Καρυπίδη και του κυρίου Κεχαγιά και περίμεναν αυτή την υπογραφή. Εγώ λέω ενδεχόμενα, θα εξεταστεί αναλυτικά τι ακριβώς έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα έπρεπε να ενημερωθείτε ότι αυτές οι επιταγές δεν συμπεριλαμβάνονται και να αλλάξει η λίστα. Βεβαίως. Έπρεπε να έχει αλλάξει η λίστα. Εδώ υπογράφει, με υπογραφή, ο προϊστάμενος ο Νικολακίας ο Κυριάκος, όπως σας είπα, εντάλματα 23, είναι 22 τα εντάλματα, έτσι. Εδώ παρακάτω τα εντάλματα λέει είναι 10 και είναι 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Είναι 9 τα εντάλματα. Λείπει του κ. Σπυρίδη. Όπως έλειπε τη Σκρέκα πιο μπροστά. Έπρεπε, είναι λάθος, θα αποδοθούν διοικητικές ευθύνες. Κύριε Χαγιά, προεκλογικά ο κ. Καρυπίδης είχε επιτεθεί στον κ. Δακή και στον κ. Σταβόπουλο, διότι οι επιταγές ερχόταν εδώ πάλι για να υπογραφούν. Θεωρείτε ότι πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στον Επιτελειακή Συνότητα να υπογράφουν? Είναι καθαρά πολιτικό το ζήτημα. Το οποίο το είχε ανακοινήσει ο κ. Καρυπίδης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πιτσάβα που το αναφέρετε. Ο νόμος είναι σαφέστατος. Είναι δικαίωμα του κυρίου Καρυπίδη και ο κύριος Καρυπίδης εκείνο που είπε είναι το πρώτο διάστημα, γιατί θέλουμε να βλέπουμε όλα τα οικονομικά, να έχουμε με τα κομπιούτερ πλήρη εικόνα το τι έχουμε σε κάθε κωδικό, τι φεύγει και τι δεν φεύγει, πλήρη οικονομική διαφάνεια, το δικαίωμα αυτό της υπογραφής το κρατάει αυτός. Αν ο κύριος Καρυπίδης, προσέξτε τι λέω, ο κύριος Καρυπίδης αποφασίσει κάποια στιγμή και είπε θα το κοιτάξει στο μέλλον, κάποια στιγμή να εκχωρήσει την υπογραφή του στους 4 χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, είναι δικαίωμά του και βέβαια πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να είναι συγκεντρωτικός κάποια στιγμή, αλλά και εγώ από την αρχή, άμα ήμουν στη θέση του κύριου Καρυπίδη, θα κοιτούσα να έχω τον πλήρη έλεγχο και μετά σιγά σιγά να δίνω τις αρμοδιότητες στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες για να λειτουργεί ακόμα πιο καλά η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και πιο γρήγορα. Αλλά σας πληροφορώ, τη μια στιγμή έρχονται οι επιταγές και την άλλη μέρα μοιράζονται. Είστε σύμφωνος δηλαδή με το να γίνει αυτό? Δεν θεωρείτε ότι σας παίρνει αρμοδιότητα? Δεν θέλω να υψέρθω σε κάτι που είναι αρμοδιότητα του κύριου Καρυπίδη. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Έτσι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Είναι δική του αρμοδιότητα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Κάντε την ερώτηση στον κύριο Καρυπίδη. Δεν ήταν η ίδια διαδικασία. Το τονίζω. Με τον κύριο Δακή, υπέγραφε ο κύριος Δακής και ο κύριος Τζορμπατζίδης, σαν δεύτερο όνομα, ο διοικητικός υπάλληλος. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ο κύριος Καρυπίδης και ο αντιπεριφερειάρχης οικονομικών όλης της περιφέρειας, ο Φώτης ο Κεχαγιάς. Έτσι, έτσι. Όπως ορίζει σαφέστατο νόμος και τα προεδρικά διατάγματα. Ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι καθαρά υπηρεσιακό. Δεν είναι δυσλειτουργία της πολιτικής ηγεσίας της περιφέρειας. Αυτό που έχει ουσία καταρχήν για τους πολίτες. Υπήρχε κίνδυνος έστω για ένα δευτερόλεπτο οικονομικής ζημίας με κάποιο τρόπο? Γιατί αν δεν υπήρχε καμία οικονομική ζημιά, προφανώς οι πολίτες τώρα το δεν υπάρχει καμιά οικονομική ζημιά, αλλά όπως ό,τι υπήρξε, αν χανόταν οι επιταγές, θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά δεν υπήρχε καμιά οικονομική ζημιά, είμαστε ευαίσθητοι στα οικονομικά, γι' αυτό βλέπετε και αναστατωθήκαμε. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι επιεικώς απαράδεκτες οι ενέργειες των συναδέλφων σας να σπηλώνουν πρόσωπα, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, ολόκληρες πολιτικές ηγεσίες για δυσλειτουργίες. Είναι απαράδεκτο, επιεικώς απαράδεκτο το κρίνω εγώ. Εγώ βέβαια θα ζητήσω ευθύνες. Το ξανατονίζω, θα ζητήσω ποινικές ευθύνες. Από την οικονομική υπηρεσία έρχονται για έλεγχο στην κεντρική οικονομική υπηρεσία, στον αντιπεριφερειάρχη οικονομικών. Ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης εκεί δεν ελέγχει τι φεύγει από... Μήπως δηλαδή έχει ευθύνη... Έπρεπε να ελέγχει.